Έλα καλέ. Η πρώτη βασική εργασία, φροντίδα μας είναι η σωστή μεταφορά πληροφορίας. Έτσι δεν παίρνουμε ένα τυχαίο κλαδί από την ελιά που θέλουμε να εμβολιάσουμε. Διαλέγουμε να έχει την πληροφορία της καρποφορίας. Εδώ βλέπεις, εστίασε εδώ, εδώ βλέπεις ελιές που ήδη είναι φτιαγμένες από άνθος. Άρα για αυτό το κομμάτι του φυτού έχει την πληροφορία της καρποφορίας. Κόβουμε ένα κομμάτι από εδώ, διαλέγουμε το βλασταράκι που θέλουμε να εμβολιάσουμε. Αυτό πρέπει να έχει το μέγεθος και το πάχος μολυβιού. Μετράμε 15-20 εκατοστά και κόβουμε. Εντάξει μέχρι εδώ. Ωραία. Διαλέγουμε ένα πολύ κοφτερό μαχαίρι και προσεκτικά αφαιρούμε αρκετό ξύλο μέχρι να φτάσουμε διαγώνια και στην απέναντι μεριά της φλούδας. Έτσι έχουμε κάνει μία σφήνα σαν αυτό. Ο στόχος μας είναι να ενώσουμε το κάμβιο του υποκειμένου, αυτό δηλαδή, με το κάμβιο του μητρικού φυτού. Εκεί που πρόκειται να βάλουμε... Πάμε τώρα να το κάνουμε. Διαλέγουμε ένα καθαρό μέρος. Ένα καθαρό μέρος. Να μην έχει ρόζους και ξογκώματα. Πάνω στο μητρικό φυτό. Χαράζουμε σε βάθος. Περίμενε αυτό και από εδώ. Από εδώ. Εδώ, από εδώ, εδώ, εδώ. Εδώ, να βλέπεις τα δάχτυλά μου. Από εδώ έλα. Πάνω από εδώ. Εδώ. Χαράζουμε σε βάθος μέχρι να βρούμε το ξύλο. Εντάξει μέχρι τώρα. Ναι. Σηκώνουμε. Από εδώ έλα πάρε. Από εδώ έλα πάρε. Από εδώ. Έχει. Σηκώνουμε προσεκτικά τη φλούδα. Βλέπεις τι ωραία σηκώνεται. Ναι. Αυτό. Από τη μία μεριά και από την άλλη. Κάτω από το φλοιό και μεταξύ φλοιού και ξύλου είναι το κάμβιο. Ναι. Και θα ενώσεις τα δύο κάμβια. Θα πρέπει να ενώσουμε το κάμβιο της φίνας μας, εδώ το κεντράδι μας, με το κάμβιο εδώ εστίαση. Εδώ. Βλέπεις. Ναι. Το βάζουμε τόσο βαθιά και ισομετρικά. Έχετε πάρ' το από εδώ. Όχι ώρα αυτό. Έλα από εδώ να δεις. Από εδώ έλα. Από εδώ. Ωστόσο, εδώ πέρα έχουμε ένα κενό που αν το αφήσουμε εκτεθειμένο στον αέρα, το πρώτο πράγμα που θα γίνει θα φυδατωθεί. Ναι. Διαλέγουμε πυλό, διότι ο πυλός έχει μυκητοκτόνες και βακτηριοκτόνες ιδιότητες. Έτσι εμποδίζουμε τα μικρόβια να έρθουν να κάνουν αποικία. Αυτό είναι το ένα. Αφού ο πυλός μας είναι αρκετά υδαρής, σφραγίζουμε το άνοιγμα μας από εδώ και από εδώ, ούτως ώστε να μην μπει αέρας και μας το αφυδατώσει. Έτσι έχουμε και την αποστήρωση που θέλουμε και την αποθηκευμένη υγρασία. Ακριβώς το ίδιο πράγμα κάνουμε και από το πίσω μέρος. Έλα από εδώ να το πάρεις. Έλα. Εδώ που είναι η χαρακιά μας. Έτσι έχουμε εξασφαλίσει αρκετή υγρασία. Ακριβώς μετά πάμε άκρη και σφραγίζουμε τη φλίδα. Εδώ. Γιατί από εδώ θα χαθεί η επόμενη υγρασία. Στο τέλος
σφραγίζομαι από πάνω. Αυτή είναι μια βασική εργασία για να εξασφαλίσουμε αποστήρωση και υγρασία. Αυτή η υγρασία θα μας βοηθήσει σε όλο το διάστημα μέχρι να κολλήσει. Αλλά δεν είναι μια τυχαία υγρασία. Έχει τα θεραπευτικά του πυλού. Mm. Εντάξει, μου είστε εδώ. Mm. Τώρα, για να εμποδίσουμε αυτό το πράγμα, τον πυλό μας να εξατμιστεί με το χρόνο και για να μην είναι εκτεθειμένο στον αέρα, βρήκαμε μία από τις πιο καλύτερες εργασίες. Η επόμενη ενέργειά μας είναι να κλειδώσουμε την υγρασία που έχουμε εξασφαλίσει εδώ πέρα. Πριν το κάνουμε όμως αυτό, παίρνουμε μία μονωτική ταινία και σφίγγουμε πάρα πολύ δυνατά και επιμελώς το υποκείμενό μας. Όπως λέει και ο ίδιος, αυτό που είναι σαν πολυέλαιο. Και τον καφέ μου τώρα. Α, ναι. Μέσα από το χαρτόνι. Μέσα από το χαρτόνι, καλά. Ναι. Και αυτό πόσο καιρό είναι, 1,5 μήνα. Ναι. Μετά από 1,5 μήνα βγήκε αυτό. Βέβαια. Τι λες τώρα. Μάλιστα. Οκ. Αυτό.